με αφορμή το κλείσιμο του κολυμπητηρίου της Πιλάδας, αναφερθήκατε στο νέο προπονητικό κολυμπητήριο που σχεδιάζεται να υλοποιήσετε στην Ομόνοια. Είπατε ότι προχωρεί η διαδικασία αυτού του κολυμπητηρίου, παρά τα προσκόμματα που συμβαίνουν κάποιοι. Αφήνοντας να εννοηθεί από το κάποιο στη σκέψη του καθενός ότι μπορεί να είναι αυτή. Δεδομένου ότι εμείς στα τρία μέλη της Συμμαχίας Ερέων στη Δημοτική Επιτροπή ψηφίσαμε οτιδήποτε αφορά το προπονητικό κολυμπητήριο από την πρώτη στιγμή, από την κατάσταση της πρότασης, από την αποδοχή της χρηματοδότησης, από την ανάθεση που είχατε κάνει για να βγει η μελέτη σε πολιτικό μηχανικό εκτός των δημοσιερών, όπως επίσης και στην τοποθέτηση που είχε κάνει ο κύριος Δήμαρχος της Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου στην Διαδύση, που είχαμε συνεδριάσει τότε, ότι θέλουμε να γίνει αυτό το κολυμπητήριο. Θέλουμε να μας πείτε αν έχετε στις σκέψεις ότι στα προσκόμματα αυτά συμπεριλαμβάνουν και τις Συμμαχίες Ερέων ή όχι. Υπονοούμενα πως κάποιοι δεν θέλουν να γίνει το νέο προπονητικό κολυμπητήριο στις Σέρες, άφησε σε δηλώσεις της πριν από περίπου ένα μήνα η Δήμαρχος Ερών κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, η οποία, εάν και ρωτήθηκε, δεν ξεκαθάρισε ποτέ σε ποιους απευθύνεται. Ερώτηση προς την Δήμαρχο επί του ζητήματος αυτού και εάν η Δήμαρχος εννοούσε τη Συμμαχία Σεραίων, η οποία ψήφισε μία μελέτη που δεν είδε ποτέ, αλλά και όλες τις ενέργειες που έπρεπε να κάνει ο Δήμος, έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπύρος Μισηρλής, χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση, καθώς η Δήμαρχος, για άγνωστο λόγο, χαρακτήρισε το ερώτημά του ρητορικό. Μάλιστα, η ίδια ανέφερε πως εάν οι ίδιοι θεωρούν πως δεν βάζουν προσκόμματα, ας το πούνε αυτοί. Επειδή η ερώτησή σας είναι ρητορική, προφανώς και δεν θα απαντήσω για να κάνουμε τέτοιου είδους συζήτηση και εμπιστική. Νομίζω ότι γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά και θα το ξαναπώ. Το τι προσκόμματα μπορεί να μπαίνουν καθημερινά στις διάφορες λειτουργίες και καθημερινότητα του Δήμου, τα ζήσατε και τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα. Αν εσείς θεωρείτε ότι φαίνεται ή δεν φαίνεται προσκόμματα, αφήνω να το πείτε εσείς οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά δεν θα αναφερθώ παρακάτω. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια σε καθημερινή βάση να προχωρήσουμε αυτό το προπονητήριο. Γιατί πραγματικά πιστέψαμε από την πρώτη στιγμή ότι είναι η πιο γρήγορη, ας το πω, αντιμετώπιση του προβλήματος της κολύμβησης που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Αν θέλετε να μετατρέψουμε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο σε, ας το πω, σε ανταλλαγή, όπως το είπα πριν, ατακών, είπε σου είπα, εγώ προσωπικά δεν θα το κάνω. Ευχαριστώ. Τον λόγο έλαβε ο τέος δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης, ο οποίος για ακόμη μια φορά αναφέρθηκε σε τρία αναπάντητα ερωτήματα, τόσο προς τη Δημοτική Επιτροπή, όσο και προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα ερωτήματα αφορούν το πώς έγινε η διαδικασία αποδοχής δωρεάς μελέτης, αν εγκρίθηκε η μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία και πώς η μελέτη αυτή υποβλήθηκε στο Υπουργείο χωρίς να συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή. Κύριος Μισελής αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο δήλωσε η Διαδημάχος. Η Διαδημάχος δήλωσε το πράγμα και ταυτόχρονα. Πήγα τρία ερωτήματα από την Δημοτική Επιτροπή για την παράταξή μας, τα οποία μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχουν απαντηθεί. Είναι ερωτήματα τα οποία τέθηκαν και σε επίπεδο Δημοτικής Επιτροπής και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου και δημόσια. Τα τρία ερωτήματα, πώς έγινε η διαδικασία αποδοχής της δωρεάς της μελέτης, πώς έγινε. Όποιος θέλει έρχεται και κάνει μια δωρεά μιας μελέτης χωρίς να περάσει από κανένα όργανο, χωρίς να περάσει από οποιαδήποτε διαδικασία. Ρωτήσαμε λοιπόν αν υπάρχει κάποια τέτοια διαδικασία δωρεάς και δεν απαντήθηκε. Το δεύτερο ερώτημα, αυτή εδώ η μελέτη παραλήφθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία. Εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία. Μελετήθηκε και είπε, εντάξει είναι η μελέτη και προχωρήστε. Όπως και το τρίτο ερώτημα, το οποίο είναι και αυτό βασικό. Αυτή εδώ η μελέτη πώς υποβλήθηκε στο Υπουργείο χωρίς να έχει περάσει από τη Δημοτική Επιτροπή. Σας τη ζήτησαν οι συνάδελφοι στη Δημοτική Επιτροπή επανειλημμένα και δεν την έχετε δώσει. Αν θέλαμε λοιπόν εμείς οι Δήμαρχοι να φέρουμε προσκόμματα, θα το είχαμε ήδη κάνει. Εμείς με αγωνία ρωτούμε αν αυτές οι διαδικασίες, οι νόμιμες διαδικασίες, στηρίχθηκαν. Μέχρι στιγμής δεν έχετε απαντήσει.
Αν θέλετε, μπορείτε να μας απαντήσετε τώρα, να μας διαβεβαιώσετε ότι και τα τρία έγιναν σύνομα, να μας εξηγήσετε ότι έγινε ένα, δύο, τρία, τέσσερα πράγματα και να πούμε όλα έχουν καλώ. Πολύ ωραία προχωράμε σε ένα έργο. Όχι μόνο το χειροκροτήσαμε, το δεχθήκαμε και το στήριξαμε. Αποδοχή χρηματοδότησης, εργοδότη, οτιδήποτε, απευθείας ανάθεση. Σε όλα είπαμε ναι. Αλλά τηρήθηκε μια νομιμότητα. Αν και αυτό δεν μας το αναγνωρίζετε, το δικαίωμα να ζητούμε ως αντιπολίτευση αν τηρείται η νομιμότητα ή όχι, πείτε μας. Η Δήμαρχος απάντησε πως απαντήσεις έχει δώσει τόσο στα προφορικά ερωτήματα όσο και στα έγγραφα που έχουν γίνει. Βέβαια στο σημείο αυτό έρχεται η αποκεντρωμένη η οποία διαψεύδει τη Δήμαρχο καθώς ζητά τους αντιδημάρχους να απαντήσουν στα γραπτά ερωτήματα του Βασίλη Χρυσανθίδη. Επίσης στη Δημοτική Επιτροπή η Δήμαρχος είχε δηλώσει πως η μελέτη είναι στο ΓΕΟΤΕ. Όμως ποτέ δεν βρέθηκε το ανάλογο διαβιβαστικό έγγραφο. Η παράταξη της Συμμαχίας Αιρέων έχει ζητήσει εδώ και μήνες, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, να λάβει τη μελέτη του νέου κολυμβητικού προπονητηρίου, αλλά αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Κάνω το προπονητήριο. Έχουν γίνει εκτενέστατες συζητήσεις στη Δημοτική Επιτροπή, ξανά και ξανά, για το πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Έχουν απαντηθεί όλα τα έγγραφα. Ας κριθούμε όλοι για το ποιος βάζει και ποιος δεν βάζει προσκόμματα από τη στάση μας και τη θέση μας. Εγώ πραγματικά έχω απαντήσει σε όλα. Στη Δημοτική Επιτροπή και εγγράφω στο προφορικά έχουν απαντήσει τα πάντα. Οι διαδικασίες είναι απολύτως σύνομες και δεν έχω κάτι άλλο να πω. Από εκεί και πέρα η τελική απάντηση θα είναι με την προσπάθεια που γίνεται να κατασκευαστεί το έργο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ευχαριστώ.